Φίλε και φίλοι, χαίρετε. Γεια σα. Είμαι η Θεκλα Πετρίδου. Αυτό εδώ είναι το ψυχοεκπαιδευτικό μα κανάλι στο YouTube. Και προσδεθείτε. Είναι ένα από αυτά τα βίντεο τα οποία συνήθω τα κρατάμε για να τα ακούμε ξανά και ξανά να γελάμε. Εγώ πάντω το καταυχαριστήθηκα. <laughs> Γέλασα και στην αρχική επικοινωνία με την κοπέλα και στο email τώρα που διάβασα. Εγώ τη είπα να στείλει email. Μου έστειλε στο Messenger κάτι πολύ σύντομο, ουσιώδε. Και τη απάντησα. Είπαμε, δεν απαντάω στα διάφορα Messenger, αλλά αν κάποιο γράφει to the point και γράφει δύο γραμμέ, και είναι ουσιώδε αυτό που γράφει, θα το διαβάσω. Μου έγραψε η κυρία Θέκλα, ξέρω ότι δεν δέχεστε μηνύματα, αλλά μου έχει τύχει μία φάση με έναν τύπο που φλερτάραμε, και εγώ το σταμάτησα γιατί το θεώρησα να Και οι φίλε μου με βγάζουν τρελή ότι είμαι υπερβολική. Και επειδή σε δύο μέρε θα πάω στην μου, θα μπορούσατε να ακούσετε ένα ηχητικό το οποίο διαρκεί ένα λεπτό να μου πείτε τη γνώμη σα. Επειδή όντω διαρκούσε ένα λεπτό το ηχητικό, το άκουσα. Ήταν ένα ηχητικό ε, από αυτά που τα πολλά που τη έστειλε στο τσάντ αυτό ο τύπο. Ο οποίο ξεκάθαρε ήταν μισογενή από τον τρόπο που μιλούσε. Ήταν. πο, ε, πο, 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 ο παλιό με αυτό θα τον ερωτευόταν. <laughs> <laughs> δηλαδή ήταν textbook, ε, κρυφονάρχησο, ύπουλο. Εβάλλω τους ναρκισιστής, ο οποίος έκανε ένα love bombing της κακιάς ώρας, παραμελητικό. Τέλος πάντων, το άκουσα αυτό που μου στείλε και της απάντησα, κορίτσι μου, έχεις απόλυτο δίκιο, ο τύπος δεν είναι για να κάνει σχέση μαζί του, εφόσον είσαι μια γυναίκα η οποία είσαι σε αποθεραπεία από τη συνεξάρτηση, η οποία ψυχοεκπαιδεύεσαι και γνωρίζεις ότι αν θα μπει σε μια σχέση με έναν άλλο ακόμη ναρκισό, δεν θα βγει σε καλό αυτό το πράγμα. Και τη ζήτησα να μου, να μου απομαγνητοφωνήσει μέρος της συνομιλίας τους για να κάνω βίντεο για αυτό το θέμα. Η ίδια στέλνοντας το email έγραψε παρολίγον ραντεβού με μισογίνη... παύλα κοινωνικές πιέσεις. Εγώ έβαλα ένα διαφορετικό τίτλο στο δικό μας βίντεο. Ο τίτλος που έβαλα εγώ είναι καταλαβαίνει τον άρχισο από το τσάτ κοινωνικές πιέσεις. Γιατί νομίζω είναι πιο, πιο επεξηγηματικός ο τίτλος που έβαλα και μπορεί κάποιος να καταλάβει καλύτερα από τον τίτλο ποιο είναι το περιεχόμενο του βίντεο. Όμως είναι εξίσου καλός τίτλος το «Πάρω λίγο ραντεβού με μισογίνη παύλα κοινωνικές πιέσεις». Εδώ θέλω να πω ότι αυτός ο τύπος τη έστελνε τη κοπελιάς ηχητικά. Αυτή του γραφέ και αυτός βαριόταν να τη γράψει και στέλνει ηχητικά. Δεν την έπαιρνε τηλέφωνο. Δεν την έπαιρνε βιντεοκλήση για πιο άμεση επικοινωνία... γιατί σίγουρα και το τηλέφωνο και η βιντεοκλήση... είναι πιο άμεση επικοινωνία από το chat. Έστελνε όμως ηχητικά σε μία κοπέλα με την οποία φλέρταρε. Φαίνεται ότι κάποιοι ναρκισιστές... κατά τη διάρκεια του φλέρτ, οι ναρκισίστερες και άνδρες και γυναίκες... αρέσκονται πολύ να ακούνε το ηχόχρωμα της δικής τους φωνής. Οπότε, ξαναλέω σε επίπεδο φλερτ. Δεν θέλω να παρεξηγηθώ ότι θεωρώ ότι όποιο στέλνει ηχητικά είναι ναρκιστή. Όχι, μιλάω για το φλερτ τώρα. Οπότε, όταν ο άλλο σου στέλνει γραπτό μήνυμα και εσύ απαντά με ηχητικό, είδε... αυτό από μόνο του είναι κάτι. Δεν είμαι εναντίον του τηλεφωνήματο. Εννοείται. Θέλουμε να μιλάμε στο τηλέφωνο με κάποιον που φλερτάρουμε, να ακούσουμε τη φωνή του, να ακούσει τη φωνή μα, να δούμε πώ βγαίνει η επικοινωνία σε ένα ηχητικό τόνο και σε βιτεοκλήση, γιατί βλέποντα και την εικόνα ενό ανθρώπου, μπορεί να καταλάβει περισσότερα πράγματα και γίνεται πιο πραγματική η ύπαρξη ενό άλλου ανθρώπου. Αλλά τώρα σου γράφω εγώ τεξτ. Και εσύ να μου στέλνει ηχητικό, κάτι λέει. Πάμε τώρα να διαβάσουμε το email τη φίλη. παρολίγο λίγο ραντεβού με μισογίνη, παύλα κοινωνικέ πιέσει. Αγαπημένη μου Θέκλα, σε ευχαριστώ πολύ για όλα όσα κάνει. Τα σύμπτυξα όσων μπορούσα. Ελπίζω να μην είναι πολλά. Την Τρίτη δέχθηκα ένα αίτημα στο Instagram και ένα σχόλιο στο χιουμοριστικό μου story. Είχε βάλει story η κοπέλα στο Instagram που έγραψε χρειάζομαι καφέ, διακοπές και μια βαλίτσα λεφτά. Και μου στέλνει εκείνο. Και ένα καφεδάκι. Καλημέρα. Εύχομαι να είσαι καλά. Εγώ. Καλημέρα. Εκείνο. Είσαι γνωστή φυσιογνωμία. Εκτός από αυτό που λες ότι είναι το επάγγελμά σου δεν αποκαλύπτω τα επαγγέλματα των συμμετεχών στη συνομιλία για ευνόητου λόγου. Λοιπόν, είσαι γνωστή φυσιογνωμία. Όλα <laughs> τα καμάκια το λένε αυτό. Είσαι γνωστή φυσιογνωμία. Το εξηγεί πολύ πλάκα γιατί το λέω κι εγώ. Όχι κάνοντα καμάκια, αλλά μιλώντα με ανθρώπου, κάποιοι με κοιτάζουν ενώ. Όταν πάω σε μια υπεραγορά, όταν πάω σε ένα κατάστημα να ψωνίσω κάτι, όταν βρίσκομαι κάπου και έρχονται άνθρωποι και μου μιλάνε. Ε, επειδή με κοιτάνε οι περισσότεροι με ένα ύφο ε, ανθρώπου που γνωριζόμαστε, ίσω επειδή παρακολουθούν τα βίντεο, ρωτάω είσαι γνωστή φυσιογνωμία. Γνω... Ή, θέλω να πω, γνωριζόμαστε, αλλά δεν κάνω, <laughs> δεν κάνω καμάκι τη δεκαετία του 80. Δεν είχα ένα τραγούδι τα Ιμπισκούμπρια που έλεγαν uh, Greek lover, Greek lover, lover. με τρίχα για bull lover. Αυτό μου υποθυμίζει το. Είσαι γνωστή φυσιογνωμία εκτό από το αυτό που λες ότι είναι το χόμπι σου με τι ασχολείσαι. Η κοπέλα λέει τη δουλειά της. Λέει είμαι αυτό και δουλεύω σε μια εταιρεία που κάνει αυτό. Εσύ, εκείνος λέει, εγώ μάγειρα και κάνω και τη δεύτερη του δουλειά. Σε αυτό το σημείο μου έστειλε τη σχετική στο σελίδα με τη δεύτερη του δουλειά. Αναφερθήκαμε στο ότι μένουμε κοντά και ότι καταγόμαστε από πολλά διαφορετικά μέρη. Όπω οι περισσότεροι άνθρωποι που ζουν στην Αθήνα, κατάγονται από πολλά διαφορετικά μέρη. Οι περισσότεροι άνθρωποι που ζούμε οπουδήποτε, καταγόμαστε από πολλά διαφορετικά μέρη. Σχολιάζω εγώ πολυπολιτισμικό μίξ. Και μου απαντά, πολιτισμένο μίξ, θα έλεγα, σε ένα σύνολο που λέγεται Ελλάδα σω να είχε ρατσιστική διάθεση, αλλά γραπτό λόγο. Μην είσαι υπερβολική, σκέφτηκα. Συγγνώμη. Όταν εσύ λε πολυπολιτισμικό μίξ και κάνει πλάκα, και αυτό απαντάει πολιτισμένο μίξ, θα έλεγα, σε ένα σύνολο που λέγεται Ελλάδα, πρώτα απ' όλα σε διορθώνει. Δεν δέχεται την έκφρασή σου σου κάνει το λεγόμενο mansplaining. Όταν ένα άνδρα εξηγεί σε μια γυναίκα κάτι, σαν πω και η γυναίκα είναι χαζή, ονομάζεται mansplaining, που είναι η λέξη man και explaining. Σου εξηγεί ο άνδρα δηλαδή τώρα. Είσαι γυναίκα, εσύ που να καταλάβει ότι δεν πρέπει να πει πολυπολιτισμικό μίξ και πρέπει να πει πολιτισμένο μίξ, θα έλεγα σε ένα σύνολο που λέγεται Ελλάδα. Μην τυχόν και εσύ υπονοήσει. Ότι αυτό το έθνος, το καθαρό, το καθαρό από ποια άλλο πολιτισμό. Έχει πολλού πολιτισμού που παίρνονται σε ένα. Αγράμματε, στην αρχαία Ελλάδα υπήρχαν οι πόλει κράτη, η οποία κάθε πόλη κράτο είχε το δικό τη πολιτισμό. Αγράμματε, ανιστόρητε. Μπορούμε να πούμε για ανθρώπου οι οποίοι κατάγονται από διάφορα μέρη τη Ελλάδος ότι έχουν ένα πολυπολιτισμικό background, γιατί αν όντω είσαι Ελληνάρα, θα γνωρίζει και ιστορία. Το αστείο είναι ότι οι περισσότεροι που το παίζουν ελληνάρες... δεν έχουν ιδέα από ιστορία. Τίποτα. Ούτε από αρχαία ελληνική ιστορία, ούτε από ιστορία του Μεσαίωνο και των Βυζαντινών χρόνων, ούτε από ιστορία τη Αναγεννήσεω, ούτε από ιστορία τη Ελληνική Επαναστάσεω, ούτε από σύγχρονη ιστορία. Τίποτα. Τίποτα. Και από γεωγραφία δεν τα πάνε και πάρα πολύ καλά, αρκετοί από αυτού. Λοιπόν, άρα εκεί έχει το πρώτο. Ότι. <ΣΛΟΣ> <ΣΣ> έχει να κάνει με έναν τύπο που έχει θεματάκια με τι γυναίκε. Και είναι και ένα αρκιστικό τυπάκι. Αλλά εσύ το αφήνει από τη δική μου πικρή πείρα, όχι μικρή πείρα, πικρή πείρα, θα σου πω ότι οποιαδήποτε καμπάνα κουδουνίσει στην αρχή, την ακούς και ξεμπερδεύει. Γιατί εμεί οι εξαρτώμενε. Και οι άντρε είναι εξαρτώμενοι, το κάνουν, όχι μόνο οι γυναίκε είναι εξαρτώμενε. Διαχρονικά είμαστε διάσημοι, διάσημε για το ότι αγνοούμε κόκκινε σημαίε, κοφεύουμε σε κόκκινε καμπάνε και γενικότερα όλα τα οριοποιούμε. Γιατί θέλουμε να ετεροπροσδιοριστούμε. Έχουμε κάνει ένα βίντεο πρόσφατα, δεν ξέρω αν θα παίξει πριν από αυτό ή μετά από αυτό που μιλάει για τον ετεροπροσδιορισμό. Έλεγε αυτός ο τύπος σημαντικό είναι να σου αρέσει ό,τι κάνεις. Γιατί όλα είναι πλέον επιφανειακά. Ειδικά στην Αθήνα, μεγάλος βούρκος. Τι φιλόσοφος. Τι φιλοσοφημένο, παιδί. Ψαγμένο, ψαγμένο. Του λέω εγώ, λέει η κοπέλα, φταίνει η γρήγορη ρυθμή ζωής. Και ότι δεν είμαστε σε σύνδεση με τα συναισθήματά μας. Λοιπόν, άρα αυτό στε... ρίχνει μια φιλοσοφία τη φακή που λέει Σημαντικό είναι να σου αρέσει ότι κάνει. Γιατί όλα είναι πλέον επιφανειακά. Ειδικά στην Αθήνα, μεγάλο βούρκο. Άμα ακού άνθρωπο να κατηγορεί μια κοινωνία και να την ονομάζει βούρκο, να θυμάσαι ότι κάνει κάτι παρόμοιο με αυτό που έκαναν ή κάνουν κάποιοι τράπερ οι οποίοι κάνουν βίντεο γεμάτα. Μισογενισμό, βρισχέ και τέτοια και σου λέει: Πονάει αλήθεια. Πονάει αλήθεια. Ναι, αγάπη μου, αλλά σε αυτό το βούρκο πρώτο και καλύτερο ρίχνει λάσπη εσύ, όταν μιλά έτσι. Και του λέει η κοπέλα: Φταίνει η γρήγορη ρυθμή ζωή και ότι δεν είμαστε σε σύνδεση με τα συναισθήματά μα. Και μου απαντάει αυτό, Φταίει που δεν είμαστε συνδεδεμένοι με τη φύση. Το έχει βρει το ξέρει ότι είναι όλα πλέον επιφανειακά και μεγάλος βούρκος στην Αθήνα γιατί δεν είμαστε συνδεδεμένοι με τη φύση. Του λέω, δεν μπορούμε να συνδεθούμε με άλλους αν δεν γνωρίζουμε τον εαυτό μας. Και εκείνος μου απαντά, πάλι καλά που είμαι κοντά στη θάλασσα γιατί χωρίς αυτήν δεν μπορώ. Ο άνθρωπος είναι τόσο πρωτόγονος, ώστε είναι στο επίπεδο που μπορεί να συνδεθεί με στοιχεία της φύσης. Ούτε καν με πλάσματα. Ούτε καν με κατοικίδια. Πόσο μάλλον με ανθρώπου. Το λέει ο άνθρωπο καθαρά. Και επίση σου πάει και κόντρα. Μην τυχόν και οτιδήποτε πει το αποδεχθεί. Δι' αυτό είναι ξερόλα. Τα ξέρει όλα. Εν μεταξύ, το ύφο του, όταν άκουσα κύριο το ηχητικό ενό λεπτού, ήταν, σα είπα, ο παλαιό μου αυτό, ο προβληματικό, θα τον ερωτευόταν. Ήταν τόσο κομπλεξικό, τόσο ε, παρλαπίπας, τόσο λαφαζάνης που λέμε στην Κύπρο, που πραγματικά, ξαναλέω, ο παλιός μου αυτός, ο συνεξαρτώμενος που έψαχνε να βρει τον πιο κομπλεξικό κρυφονάρκησό, θα τον ερωτευόταν. Ευτύχως τώρα νιώσα απέχθεια. Αλλά με έπιασε και ένα σύγκριο και λέω, πω πω πω, τι πρόβλημα αυτή, ψυχοπαθολογική έλξη, προβληματάρα. Συμπληρώνει αυτός. Έχω φτάσει σε σημείο να είμαι αντικοινωνικός, δηλαδή υπερεπιλεκτικός. Μάλλον για να με κάνει να νιώσω σημαντική που μου απευθύνεται. Αχα, άλλη μια τεράστια σημαία. Εγώ είμαι αντικοινωνικός. Εγώ είμαι υπερεπιλεκτικός. Πρέπει να είσαι πολύ σπουδαίος για να σου κάνω τη χάρη να σου μιλήσω. Για να έχεις ανάγκη να κάνεις αυτές τις δηλώσεις, αγόρι μου, και κορίτσια είναι κανένας σύζυγος, δεν μόνο για τα αγόρια. Σημαίνει ότι είσαι τόσο κομπλεξικό παιδάκι που θέλεις να μας πεις ότι δεν έχεις φίλους, όχι γιατί δεν σε κάνουν παρέα τα άλλα παιδιά, γιατί είσαι παλιό παιδό, αλλά γιατί εσύ είσαι υπερεπιλεκτικό και εμεί τώρα πρέπει να πέσουμε κάτω, να κάνουμε τεμενάδε, push-ups, σκότ. Που τα μισώ όλα στα σκότ. Να τα κάνουμε τα πάντα αυτά. Γιατί ευτυχώ αυτό ο πρίγκιπα, αυτό ο, ο Νάρκησο, αυτό ο Θεό με υπερεπίλεξε. Σε υπερεπίλεξε να σου μιλήσει και εσύ έκανε σκέψει στο μυαλό σου, μήπω είναι μισογύνη. Άτε κόρη. <laughs> Σα είπα, θα γελάσετε. Uh. Μάλλον είπε ότι είναι υπερεπιλεκτικός για να με κάνει να νιώσω σημαντική που μου απευθύνεται. Και του λέω και εγώ, εγώ είμαι πολύ κοινωνική και αγαπώ τους ανθρώπους. Κοίταξε, αν ήταν όπως τον τελευταίο που φλερταρα εγώ παλιά, α, άμα του λέγες ότι είσαι κοινωνική και αγαπάς τους ανθρώπους, θα σου γλυγε, α, δεν είσαι πολύ εξελιγμένη. Α, δεν είσαι τόσο καλλιεργημένη. Και δεν είσαι τόσο έξυπνη, γιατί ένα έξυπνο άνθρωπο και ένα εξελιγμένο άνθρωπο και ένα καλλιεργημένο άνθρωπο καταλαβαίνει ότι 90% των ανθρώπων είναι για τα μπάζα. Αυτό θα σου έλεγε. Όμω αυτό με παραξένεψε. Πώ λε ότι είσαι υπερεπιλεκτικό και κράζει τα social, και ενώ δεν με ξέρει, μου στέλνει τα social. Και το ρωτάω καπάκι, Εμένα πώ με βρήκε. Μάλιστα. Χρησιμοποιεί τα social media. Φλερτάρει την κοπέλα στα social media, τα πρίζει στην κοπέλα στα social media, αλλά κράζει τα social media και είναι υπερεπιλεκτικός. Oh. Μου λέει από έναν κοινό φίλο. Ψάχνω τρόπους να προωθήσω τη σελίδα μου με τη δεύτερη δουλειά μου. Εξηγούσε ότι δεν έχει ανθρώπους να συνδεθεί, γιατί δεν μπορεί να μιλήσει για σοβαρά θέματα. Τι εννοεί δεν μπορεί να μιλήσει για σοβαρά θέματα, δεν είναι του πιπέδου του υπόλοιπη... για να μιλήσει μαζί του για σοβαρά θέματα, προφανώ. Εγώ πάλι είμαι ευγνώμων γιατί στάθηκα τυχερή να γνωρίσω και να έχω υπέροχου ανθρώπου στη ζωή μου, του φίλου μου, και έτσι καλύπτω σε μεγάλο βαθμό το κομμάτι τη σύνδεση, μου απαντά. Τη αυτοεξέλιξη, όχι τη σύνδεση. Γιατί μαθαίνει πολλά για τον εαυτό σου από του φίλου σου. Άρα εδώ έρχεται αυτό ο τύπο να μας πει ξεκάθαρα ότι χρησιμοποιεί τους άλλους ανθρώπους. Δεν συνδέεται μαζί τους, χρησιμοποιεί τους άλλους ανθρώπους για να εξελίξει το ίδιο. Του λέει η κοπέλα, εγώ πάλι με ευγνώμων γιατί στάθηκα τυχερή να γνωρίσω και να έχω υπέροχους ανθρώπους στη ζωή μου, τους φίλους μου. Και έτσι καλύπτω σε μεγάλο βαθμό το κομμάτι της σύνδεσης. Και απαντά τον αρκισάκι της αυτοεξέλιξης, όχι της σύνδεσης. Γιατί μαθαίνει πολλά για τον εαυτό σου από του φίλου σου. Άρα εκεί αποκαλύπτει ότι χρησιμοποιεί του άλλου ανθρώπου για να μαθαίνει πράγματα για τον εαυτό του. Χρησιμοποιεί του άλλου ανθρώπου για να καλύψει τι ανάγκε του, όχι για να συνδέεται. Απαντώ. Μαθαίνει πολλά για τον εαυτό σου από την ψυχοθεραπεία. Αχ, τι ωραία απάντηση! Μπράβο. Ε, πρέπει να έχω ένα άλλο τώρα που να είναι θετικό. Τι χρώμα καμπανάκι να έχουμε για το θετικό λαζκούλι, άσπρο, πράσινο. Πράσινο ίσω. Δεν ξέρω αν υπάρχουν πράσινα καμπανάκια. Τέλο πάντων. Απάντηση και βάζει η κοπέλα τέσσερα ερωτηματικά και πέντε θαυμαστικά. Αν έχει παρατήρηση, από παντού μαθαίνει. Μάλλον εννοούσε παρατηρητικότητα. <laughs> Του λε για την ψυχοθεραπεία και σου απαντάει. Αν έχει παρατήρηση, όχι παρατηρητικότητα, παρατήρηση. Δηλαδή είναι πολύ εξελιγμένο, δεν ξέρει τη λέξη παρατηρητικότητα, ξέρει τη λέξη παρατήρηση. Εξελίσσει και τη γλώσσα. Να σε γνωρίσουμε στον. Πώ το λένε αυτόν τον γλωσσολόγο, τον μου αρέσει και ο τύπο του, ο χαρακτήρα του. Πώ το λένε, παιδιά, αυτόν τον γλωσσολόγο. Αυτόν που. Τέλο πάντων, αυτό. Σε, να σε γνωρίσουμε σε αυτόν να κάνετε μαζί τα λεξικά. Λοιπόν, μιλούσε για τη δουλειά του και κάποια στιγμή του είπα για ένα πείραμα που έκανα με ένα γλυκό και βγήκε χάλια. Και μου λέει αστεευόμενο: Αυγό, ξέρει να κάνει δεσπεινή. Ουδέν σχόλιον. Είναι μάγειρα αυτό. Αυτή του λέει ότι προσπαθούσα να κάνω ένα γλυκό και μου βγήκε χάλια. Εν μεταξύ, εδώ να σα πω ότι και εμένα τα γλυκά, όταν προσπαθούσα να κάνω, μου έβγαινα χάλια. Επειδή τα γλυκά χρειάζονται ρομποτάκια για να τα φτιάξει. Δηλαδή, πρέπει ό,τι ακριβώ λέει η συνταγή, στο γραμμάριο να το επιτελέσει. Αν κάνει οποιαδήποτε αναβάθμιση τη συνταγή από μόνο σου, θα σου βγει χάλια. Και εγώ ποτέ δεν έχω καταφέρει να κάνω ένα γλυκό τη προκοπή. Στη μαγειρική, που μαγειρεύει φαγητά, ε, ξέρω εγώ, λαχανικά, όσπρια, κρέατα, ψάρια, τι μαγειρεύει ο καθένα, ή, ή, μάλλον τι μίξη όλων αυτών μαγειρεύει ο καθένα, χωράει και λίγη. Ε, και λίγο innovation και improvation. Γι' αυτό έχουμε και τα πειραγμένα μενού σε διάφορα ακριβά εστιατόρια. Μπορεί να πειράξει το μενού τη μαγειρική, τη ζαχαροπλαστική. Αν το πειράξει, σου βγαίνει χαλιά το γλυκό. Αυτό όμω δεν σημαίνει ότι δεν ξέρει να βράει αυγό. Να τον καλέσω να φάει ένα από τα τραπέζια που έκανα, γιατί πλέον τα βάζει σαρακάρο, να δει πώ μπορεί μια που δεν τη έχει βγει ποτέ γλυκό να κάνει πολύ ωραία φαγητά. Άσε μα, κουκλάκι μου. Και είμαι σίγουρη πω δεν ήταν και κουκλάκι, τέλο πάντων. Εγώ πάντω άνθρωπο ο οποίο είναι ξύνο, όξινο, που κάνει νέγκινγκ, που είναι αρνητικό, ό,τι του πει θα σου πει το αντίθετο, δεν το βλέπω όμορφο. Δεν πά να μοιάζει. <laughs> <laughs> και όχι να σας πω που είναι τώρα το πρότυπο τη ομορφιά και τον έχουν ε, επιθυμήσει άντρε και γυναίκε. Τον Κασελάκη. Δεν πάει να είναι φτιστό ο Κασελάκης, Τώρα, μόνο την ομορφιά του Κασελάκη σχολιάζουν, εντάξει, γιατί δεν σχολεί, η πολιτική. Δεν πάει να είναι φτιστό ο Κασελάκης, Άμα δεν μου αρέσει ο χαρακτήρα του, δεν μου φαίνεται όμορφο. Ε, τώρα, για να είμαστε έτσι, αντικειμενικοί, την ομορφιά την έχει ο Κασελάκι, να μην λέμε ε, δεν συμμερίζομαι τον ενθουσιασμό που έχουν πολλοί φίλοι μου και πολλέ φίλες μου α, με την ομορφιά του. Ε, αλλά την αναγνωρίζω ότι υπάρχει. Λοιπόν. Αφού με μόνη μου του είπα, είμαι εγώ υπεύθυνη για τη διατροφή μου και αγαπώ τη μαγειρική, παίρνω και τα στο γραφείο. Γραφείο λέει αυτός, γραφείο. Άρα πιάστηκε από κάπου αλλού. Σου είπε, σου υπονόησε με την και καλά αθώα ερώτηση που ήταν ξεκάθαρα ναι, κι εγώ ότι δεν ξέρει να βάλει ένα αυγό. Και μετά όταν του είπε ότι τον τάπωσε και του είπε Αγαπώ, ότι μαγειρική και μαγειρεύω και παίρνω και μαγειρευτό φαγητό από το σπίτι στο γραφείο, είπε να σου πει κάτι για το γραφείο τώρα. Πρέπει να σε μειώσει ο Νάρκησο για να νιώσει. Φουσκωμένο έτσι. Προχώρεξη. <laughs> <χωρέξη> <χωρέξη> γραφείο! Εγώ δεν μπορώ την καθιστική δουλειά και αν με βάλει σε γραφείο φεύγω στο μισάωρο γιατί δεν μπορώ τη χαρτούρα και είμαι υπερκινητικός. Σε ρωτήσαμε αγόρι μου, σε ρωτήσαμε να κριτικάρεις τη δουλειά μας. Εξήγησε ότι δεν κατακρίνει αν εγώ θέλω να κάθομαι στο γραφείο γιατί με πονάει η μέση μου για παράδειγμα. Και βάζετε και αυτά, θαυμαστικά η κοπέλα. Δεν κατακρίνει αν θέλεις να κάθεσαι στο γραφείο επειδή σε πονάει η μέση σου. Δηλαδή πόσο νέγκινγκ σε αυτή την πρόταση από την αρχή μέχρι το τέλος. Εννοείται και ότι μιλάει μόνο για τον εαυτό του. Εδώ νιώσα πάλι ενοχλήση. Αγάπη μου, σε όλη σα τη συνομιλία μιλούσε μόνο με τον εαυτό του. Και εγώ που άκουσα εκείνο το ένα λεπτό ηχητικό, μπορώ να σου πω και θα το πω. Κάβλωνε <Καύλωνε> και με τον εαυτό του που τον άκουγε. Δηλαδή ήταν τόσο ναρκιστική η εκφορά του λόγου του. Δηλαδή, την ώρα που σου, έγρα, που σου ηχογραφούσε τα ηχητικά, έλεγε Πώ, πω, πω τη φωνάρα είμαι. Πω πω τι γοντευτικό αγόρι είμαι, πω πω τι θα γίνει. Oh, τώρα θα την κάνω να τρέμει, να φιλορωεί. <laughs> Σου λέω, τρόμαξα, τρόμαξα με το γεγονός ότι παλιότερα, πριν να uh, μάθω για τη συρεξάρτηση και να μπω σε διαδικασία θεραπείας και που από τη συρεξάρτηση, ελκυόμουν από τέτοιου Μαλάκε. Συγνώμη γιατί είναι μαλάκε και κόμπανε αυτοί οι άνθρωποι. Οι οποίοι δεν μπορούν να καθίσουν να κάνουν μια ανθρώπινη συζήτηση, άνθρωπο με άνθρωπο. Πρέπει συνεχώ να το παίζουν ξυπνάκιδε. Και όλα τα ξέρουν και όλα τα καταλαβαίνουν. Και ό,τι κάνουμε εμεί είναι λάθο και ό,τι κάνουν αυτοί είναι σωστό. Και μιλάνε πάντα για τον εαυτό του, ο οποίο. Να ξεβλέπει τον εαυτό του. Τώρα μου έρχεται στο μυαλό ο τελευταίο παραμιλητικό που είχα 6 μήνε σχέση. Πόπορε, παιδιά, δηλαδή πραγματικά. Τώρα από απόσταση, Α πούμε, αν το δει κάποιο τρίτο τον άνθρωπο, να το δει να περπατάει με δρόμο, ρε παιδί μου, ή να το δει να, να, λειτουργεί σε ένα επίπεδο κοινωνικό. Θα πει, πω, πω τι κομπλεξικό ανθρωπάκι είναι αυτό. Αυτό θα πει. Αλλά εγώ άκουγα τι βλακίε που έλεγε. Άκουγα τα μεγάλα λόγια. Άκουγα το παραμιλητικό love bombing. Το πιο παραμελητικό love bombing δεν είναι τι όμορφη, τι ωραία που είσαι κλπ. Είναι εγώ είμαι πολύ επιλεκτικό. Εγώ με πολύ λίγου ανθρώπου θέλω να έχω επαφέ. Και εγώ έχω επιλέξει ότι εσύ ίσω κάνει για τη σπουδαιότητά μου. Φτιάχνει εσύ, πω πω. Ένα τόσο υπερεπιλεκτικό άνθρωπο με έχει επιλέξει. Και εγώ τώρα θα κάτσω να σκαλίζω αν είναι ναρκιστή και αν είναι μισογίνη και αν είναι κομπλεξικό του κερατά. Ε, όχι, δεν θα είμαι τόσο αχάριστη. Θα πάω να τα δώσω όλα για να πάρω ψίχουλα ή αλλιώ bread crumbing. Λοιπόν, <coughs> με ρώτησε λεπτομέρειε για τη δουλειά. Είπα ότι δεν μου αρέσει, αλλά είναι πολύ καλέ οι απολαυέ και το κλίμα και είμαι σε δίλημα. Και άρχισε να μου λέει, εγώ δεν θα μπορούσα να κάνω κάτι που δεν μου αρέσει για τα λεφτά. Δεν το ρώτησα, λέει η κοπέλα, φυσικά και δεν το ρώτησες, αλλά έχει γνώμη. Δεν ρωτάμε τους ναρκισούς, είναι αυτόκλητοι συμβουλάντορες και επικριτέ και επιθεωρητές. Και έχουμε χάσει το νόημα και πλέον το χρήμα μιλάει και μα έχουν φτιάξει πλαστέ ανάγκε. Και θέλει γνώση και παιδεία για να κάνεις κάτι που σε γεμίζει κτλ. τα λοιπά. Ένιωσαν απαξιώνει την και την απόφαση σου απαξίωσε και τα συναισθήματα σου ακύρωσε και τον εαυτό σου ολόκληρο τον έκανε cancel. Τον ακύρωσε δηλαδή σε αυτή τη συζήτηση που είχατε που ήταν υποτίθεται φλεκταριστική. Αυτό είναι το love bombing του παραμελητικού ναρκίσου. Αχ, ευτυχώ που δεν με συνάντησε εμένα. Ευτυχώ που ένα τέτοιο τύπο δεν θα επέλεγε εμένα με τίποτα. Και λόγω ηλικία και λόγω οικογενειακή κατάσταση κλπ. Λοιπόν, ο άνθρωπο αυτό ζει στην Ελλάδα του 2023 του εξευτελιστικού βασικού μισθού και τη τεράστια ακρίβεια στα είδη πρώτων αναγκών και έλεγε ότι θέλει παιδεία να κάνει αυτό που σου αρέσει και να μην κοιτά τα λεφτά. Θέκλα μου, όταν έκανα αυτό που μου άρεσε, έβαζα την υπογραφούλα μου σε πιστοποιητικά και έπαιρνα μόνο 650 ευρώ με τη δικαιολογία του εργοδότη μου ότι είμαι νέα επιστήμονα και πρέπει να με νοιάζει η καριέρα μου και όχι τα λεφτά. Δηλαδή, ο εργοδότη έπαιρνε πολύ περισσότερα για τη δουλειά που έκανε εσύ. Και για την οποία έβαζε την υπογραφή σου που έφερε εσύ την νομική ευθύνη μετά. Ένιωσε ότι είχε θέμα με τη δουλειά μου. Ε, Βεβαίω και είχε θέμα με τη δουλειά σου. Με δέος και είχε θέμα με τη δουλειά σου. Είναι δυνατόν εσύ να κάνεις μια δουλειά που να σου δίνει καλές απολαβές και να βγάζεις ίσως περισσότερα χρήματα από τον αρχισάκο και μετά να νιώθει με ανεκτικά το αγόρι, μα δεν το σκέφτηκε. Πρώτο ψάξει να βρει μια δουλειά με καλύτερε απολαύε, δεν το σκέφτηκες. Και εγώ αυτό που, που επικροτώ είναι ότι είναι και καλό το κλίμα στη δουλειά σου. Δηλαδή, είναι πολύ βασικό να είναι καλό το κλίμα και να μην μα πολύ αρέσει το αντικείμενο τη δουλειά αυτό καθ' αυτό. Αν το κλίμα είναι καλό το συναδερφικό, κάτι γίνεται. Λοιπόν, έμεινε πολύ εκεί στο θέμα τη δουλειά να κάνει διάφορα επικριτικά του τύπου. Δεν καταλαβαίνω γιατί δουλεύει 27 χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι σου, ενώ στην περιοχή που μένει είναι γεμάτο ο τόπο με τέτοιε εταιρείε. Ενώ δουλεύω σε μια από τι μεγαλύτερε εταιρείε αυτού του είδου. Και ενώ κάνω ψυχοθεραπεία σχεδόν τέσσερα χρόνια, ένιωσα όντω για λίγο την ανάγκη να απολογηθώ, μάλιστα. Όταν ο η γκόμενα που μα φλερτάρουν φε... μα φέρνουν στο σημείο να νιώσουμε την ανάγκη να απολογηθούμε. Κι αυτά και, και γύρα σύμβουλα στην Κύπρο. Σημαίνει μάζεψε τα γιατί θα πέσω. Δεν στα λέω αυτά για να σου πω τι είναι κάνει. Εγώ όμω δεν θα καθόμουν ούτε ένα λεπτό. Αλλά εσύ είσαι πιο σπουδαίο από μένα. Μετά έλεγε άλλα τ' άλλον, Δεν θα ρωτά κανέναν τη γνώμη του, γιατί ο καθένα το σκέφτεται αλλιώ. Και πάντα εσύ θα αποφασίζει. Ή εγώ έτσι έχω μάθει και δεν λέω εγώ στον άνθρωπό μου, στον ποιον, τι να κάνει, ενώ την ίδια ώρα που μου έλεγε τι να κάνω. Α! Τη έλεγε τι να κάνει και την ίδια ώρα τη έλεγε. Δεν θα ρωτά κανέναν τη γνώμη του, γιατί ο καθένα το σκέφτεται αλλιώ. Και πάντα εσύ θα αποφασίζει. Ή εγώ έτσι έχω μάθει και δεν λέω εγώ στον άνθρωπό μου τι να κάνει. Την ίδια ώρα που τη έλεγε τι να κάνει, την αποκαλούσε και άνθρωπό του ενώ απλώ τη έκανε αυτό το παραμελητικό λαβό. Μην δείτε όλα, λάθο <laughs> Πόσο παλαβοί και παλαβέ υπήρξαν στο παρελθόν και καθόμασταν και ασχολούμασταν με τέτοιου τύπου αλλοπρόσταλου και προσπαθούσαμε να βγάλουμε άκρη από τη παραλογία το κενό και από τον παραλογισμό στη δεκάτη. Και μετά τη είπε το εξή, το οποίο το έχω ακούσει στο ηχητικό. Φταίει το ίντερνετ που δεν μπορούμε να το ελέγξουμε. Έχει αλλάξει ο άντρα και η γυναίκα. Η γυναίκα έχει μεγαλύτερο βάρο γιατί είναι πιο έξυπνη. Κάπου το πάει πονηρά αυτό. Η γυναίκα έχει μεγαλύτερο βάρο γιατί είναι πιο έξυπνη. Και πρέπει η γυναίκα προφανώ να αναλάβει και όλε τι ευθύνε του σπιτιού, αλλά να αναλάβει να ανταντεύει και το μωράκι, το μωάκι, τον αρκησάκι που θα τα φτιάξει μαζί του. Η γυναίκα έχει μεγαλύτερο βάρος γιατί είναι πιο έξυπνη. Γεννά τον άνδρα και του δείχνει τι πρέπει να κάνει και άμα του δείχνει βυζιά και κόλλο και αυτός αυτό θα βλέπει και μην παρεξηγηθώ αγαπώ πολύ τη γυναίκα αλλά τη γυναίκα όχι το δίποδο που θέλει να το παίξει φιλοσοφημένη και περνά δύο τρεις λέξ... λέξεις που έχει δει στο ίντερνετ δίποδο που προσπαθεί να το παίξει φιλοσοφημένο είσαι εσύ αγορίνα μου. Και δεν φαίνεσαι καν φιλοσοφημένο. Ανόητο του κερατάφαινε. Όντω αυτό είχα ακούσει. Και το έλεγε έτσι με μια γλυκιά φωνή, έτσι σαν γενευτική, έτοιμο. Δηλαδή, έτοι, κάπου είναι με τον εαυτό του, όπω είπα προηγουμένω. Λοιπόν, α, φταίει το ίντερνετ που δεν μπορούμε να το ελέγξουμε. Το ίντερνετ φταίει για όλα. Έχει αλλάξει ο άντρα και η γυναίκα. Η γυναίκα όμω έχει μεγαλύτερο βάρο, οπότε είναι μεγαλύτερο πρόβλημα που έχει αλλάξει η γυναίκα. Γιατί είναι πιο έξυπνη γυναίκα, αυτό δεν το πιστεύει με τίποτα, απλώ το λέει έτσι για να την, να την καλοπιάσει, ό,τι και καλά είναι και φεμινιστή. Γεννά τον άνδρα η γυναίκα και του δείχνει τι πρέπει να κάνει. Από την πόλη έρχομαι και στην κορφή κανέλα. Τόση ώρα προέκανε μάθημα σε μια γυναίκα τι να κάνει και μετά τα γυρίζει και λέει: Η γυναίκα είναι πιο έξυπνη από τον άνδρα, το, γερνά, το γεννά και του μαθαίνει τι να κάνει. Και άμα η γυναίκα του δείχνει βυζιά και κόλο, και αυτό αυτό θα βλέπει. Μάλιστα. Έπρεπε να έρθει το Instagram, να βγάζουν κάποιε κοπέλε φωτογραφίε με τα μπικίνι, και στι ξυπόζε, για να μάθει ο άντρα για βυζιά και κόλο. Ο, ο τεροφιλόφιλο άντρα εννοείται. Καλά, και ο, και ο γκέι άντρα βλέπει κόλλο, δεν βλέπει βυζιά. Λοιπόν. Έπρεπε να έρθει το Instagram. Δεν υπήρχαν τα πορνό τόσο καιρό. Δεν υπήρχαν τα μπουρδέλα, δεν υπήρχαν τα στριπτιζάδικα. Έπρεπε να έρθει το Instagram. Και φταίτε εσεί στο Instagram που βγάζετε σε γιατί έχετε μάθει του άντρε για βυζιά και κόμμα. Παιδιά, σοβαρά. Μπορεί στο Instagram ή οποιαδήποτε γυναίκα, οποιοδήποτε άντρα να ποστάρει ό,τι θέλει. Δικαίωμά του. Δεν σε υποχρεώνει να το δει. Η μόνη περίπτωση μπορεί να πει ότι κάποιο σε υποχρεώνει να δει κάτι είναι όταν το πώ το κάνει χορηγούμενο. Πληρώνει λεφτά για να σου το δείχνει οπωσδήποτε το Instagram. Άκου λογική. Ότι οι γυναίκε δείχνουν στου άντρε βυζιά και κόλο και του έχουν χαλάσει. Και τι πρόβλημα έχει εσύ, ρε φίλε, με τα βυζιά και τον κόλο. Σοβαρά τώρα. Άμα τα έχει η άλλη και τα βυζιά και τον κόλο και θέλει να τα δείξει, θα τα δείξει. Σοβαρά. Και σου μιλάει μια η οποία δεν τα δείχνει. Εντάξει, δεν σου μιλάει μια που τα δείχνει. Σου μιλάει μια που δεν τα δείχνει. Αλλά θεωρώ ότι εάν οποιοδήποτε άνθρωπο, άντρα ή γυναίκα, θέλει να βγάλει μια φωτογραφία και να την ποστάρει στο λογαριασμό του, που είναι για παράδειγμα στην παραλία με το μαγιό, που κάνει γυμναστική και είναι σεξι εμφάνιση κλπ. Δικαίωμά του ρε παιδιά. Ο μόνος λόγος που θα μπορούσε να ασχοληθεί είναι αν αυτός ο άνθρωπος έχει βγάλει μια φωτογραφία δικιά σου στο προφίλ του, την το, οποία δεν εγκρίνεις να ανέβει. Δικό του κόλο είναι, θα το φωτογραφίζει και θα το βγάζει. Δικά τη βυζιά είναι, θα τα φωτογραφίζει και θα τα βγάζει. Εξάλλου το Instagram κατεβάζει τι φωτογραφίε, αν έχει βυζιά. Αν έχει τι θηλέ. Ναι, έχει θέμα με τι θηλέ του Instagram, έτσι έχω διαβάσει. Εντάξει. Και οι πρωτόγονοι άνθρωποι ήταν γυμνοί. Ποιο είναι το πρόβλημα σου. Εσύ έχει πονηρό μυαλό, δεν είναι οι φωτογραφίε που είναι πονηρέ. Και αν πάλι μια κοπέλα βγάζει φωτογραφίε σε που δεν σου αρέσουν, μην την ακολουθήσει. Γιατί να ασχοληθεί μαζί τη. Τι σε ενδιαφέρει εσένα το σώμα του άλλου και η διαχείριση των κοινωνικών δικτύων του άλλου. Το ποιο είσαι εσύ, είσαι εσύ που το αποφασίζει. Και λε ολομπούρδε. Ανακατεμένα, τέτοιε μπλέλα και φούξε. Απ' τη μια λε ότι πρέπει να αποφασίζει μόνο σου και δεν σου λένε άλλοι θα κάνει, και απ' την άλλη σου δείχνουν βυζιά και κόλλου και γι' αυτό σε χάλασαν. Χάλασαν οι άνδρε γιατί βλέπουν βυζιά και κόλλου. Έλεο. Έλεο. Ένα άνθρωπο ο οποίο έχει σεμνότητα μέσα του και η σεμνότητα έχει να κάνει και με το κομμάτι του ότι επειδή βρίσκομαι σε μία μονογαμική ερωτική σχέση, δεν δίνω το ερωτικό μου ενδιαφέρον αλλού, δεν θα ασχοληθεί με τι φωτογραφίε τη σεξη που έχουν άντρε και γυναίκε στα προφίλ του. Θα ασχοληθεί μόνο με τον άντρα του, με τη γυναίκα του, με τον άντρα τη, με τη γυναίκα τη που έχει στο σπίτι του που θα κάνουν σεξ μαζί. Είναι όλα στο μυαλό του καθένα. και επιλέγει. Εγώ γιατί δεν ακολουθώ στο Instagram α, προφίλ τα οποία να μην συμφωνώ με το περιεχόμενο του. Γιατί δεν τα ακολουθώ. Δεν τα ακολουθώ γιατί δεν συμφωνώ με το περιεχόμενο. Δεν μιλάω για τέτοιου είδου περιεχόμενο, μιλάω για οποιοδήποτε περιεχόμενο. Άμα δεν συμφωνώ με το περιεχόμενο, δεν το ακολουθώ. Και τελείωσε. Ζούμε στο 2023. Υπάρχει δημοκρατία. Δεν σου επηρεάζει, αγόρι μου, τη, τη σκέψη σου μια φωτογραφία που θα δει στο προφίλ άλλου ανθρώπου. Τη σκέψη σου την επηρεάζουν όλε αυτέ οι μπουρδολογίε που κοιτάζουν στο μυαλό σου. Κύριε Ελέισον, κύριε Ελέισον. Για να καταλάβετε και όλα στη φάση παίζει, εγώ είχα βάλει μια φορά μια φωτογραφία επίτηδες για ποιο σκοπό θα σα πω την δεν Έκανα εκπομπή στο κανάλι, στην τηλεόραση. Και φορούσα κάτι νιουλ, κάτι παντόφιλε, οι οποίε ήταν πολύ ωραίε. Τι είχα πάρει από ένα κατάστημα στην Αθήνα και ήταν και πανάκριβε. Και τι φορούσα γιατί ήταν όμορφε και ταιριαζα με το outfit, με το φόρεμα που φορούσα. Οπότε μία σχολιάστρια που έκανε Nagging, μία τηλεθεάτρια που έκανε Nagging, έγραψε κάτω από. Το πώ τη εκπομπή, την ώρα τη εκπομπή. Δεν ντρέπεται η Πετρίδου βγήκε να κάνει εκπομπή στην τηλεόραση με τι παντόφλες. Οπότε μετά είχαμε πάει μαζί με τον σκηνοθέτη και την παραγωγό να πιούμε καφέ. Και όπω ήταν, όπω φορούσα τι παντόφλες και ήταν τα πόδια μου στο γρασίδι, έβγαλα μια φωτογραφία τη παντόφλες και είπα: Αυτέ οι παντόφλες, είναι αυτή η μάρκα. Είναι από το ΤΑΔΕ Μαγαζί. Και είναι. είναι trendy αυτέ οι παντόφλες και είναι ακριβέ. Δεν έχω πάρει τα τι παντόφλες που φοράω στον μπάνιο για να τι βάλω στην τηλεόραση. Και βρέθηκαν 15. μονοστέφανοι μόνο στέφανοι που λέμε βρέθηκαν 15 τύποι οι οποίοι έχουν food fetish, που του αρέσουν και καβλώνουν με τα πόδια των γυναικών, και άρχισαν να μου στέλνουν φωτογραφίε στα πουλιά του, γιατί είδαν τα πόδια μου. Ε, κατέβασα εγώ το post και μετά κατάλαβα ότι εγώ πραγματικά έβαλα τη φωτογραφία για να δείξω τις παντόφλες Ούτε που μου πήγε στο μυαλό ότι ο άλλος βλέπει πόδια γυναικών και τον παίζει. Επειδή εγώ δεν έχω foot φετίχ, δεν έχω φετίχ με τα πόδια. Δεν, δεν, δεν το σκέφτηκα ότι άλλοι έχουν φετίχ με τα πόδια. Ούτε είχα σκεφτεί ότι τα πόδια μου είναι φετιχιστικά, τέλος πάντων, πως... Μόνο για παχυντικά τα είχα τα πόδια μου. φαντιχιστικά, όχι φεντυχιστικά. Δεν υπάρχει τέτοια λέξη, δεν λοιπόν, έχω φτιάξει εγώ το φατυχιστικά. Οπότε την κατέβασα. Και λέω, κοίτα ρε, παιδί μου, τι πονηρά μυαλά. Πραγματικά καθόμασταν εκεί πέρα και λέω, ρε παιδιά, ε, τι, είναι αυτή, τι, είναι αυτά που λέει αυτή. Γιατί είχα διαβάσει εκείνη την ώρα το. Το πώ και έβγαλα τι φωτογραφίε να τι δείξω που ήταν στο... στολισμένε με κρίσταλα Σβαρόφσκι κλπ. Και, και ο άλλο δεν είδε. Δεν είδε αυτό που επεξηγούσα στη λεζάνα τη φωτογραφία. Ότι για την τηλέθεάτρια η οποία σχολίασε ε, στο facebook. Ότι δεν τρέπεται η πετρίδου και βγαίνει με τι παντόφλε στην τηλεόραση. Αυτέ οι παντόφλε είναι έτσι. Είναι από το τάδε μαγαζί. Και αν θέλετε κι άλλε φίλε να πάρετε. Έτσι, μου, την, μου την έδωσε και ήθελα να διαφημίσω και το μαγαζί. Τζάπα δηλαδή. Και είναι, και είναι στολισμένες με Κρίστα Λαζβαρόφσκι. Ωραίες παντόφλες, Πάρτε τι κι Και οι άλλοι έβλεπαν πόδια που του κάβλουν. Ξέρω, ο καθένα με το δικό του. Κύριε Λέισον πλέον. Λοιπόν, εγώ έπαθα σοκ με αυτό, λέει η κοπέλα, που τη είπε ότι η γυναίκα είναι πιο έξυπνη, έχει μεγαλύτερο βάρο, για να τον άδεια του δείχνει τι πρέπει να κάνει, και άμα του δείχνει βυζιά και κόλο, και αυτό αυτό θα βλέπει, και μην παρεξηγηθώ, αγαπώ πολύ τη γυναίκα, αλλά τη γυναίκα, όχι το δίποδο που θέλει να το παίξει φιλοσοφημένη και πετά δύο-τρει λέξει που έχει δει στο Ιντερνετ, λέει αυτό. Εγώ Σόκλε η κοπέλα, απαντώ πως οι γυναίκες και οι άνδρες είναι εξίσου υπεύθυνοι για τον εαυτό τους και εκείνος απολογήθηκε, πως δεν το λέει με την κακή έννοια, πως λέμε το ίδιο, αλλά η γυναίκα είναι πιο ανεπτυγμένη εγκεφαλικά. Και εκεί μου ήρθε μια δυσφορία. Αυτός είναι ένας πολύ εφάντασος τρόπος για να χρησιμοποιήσει ένας μισογίνης, μερικές ε, απόψεις που και καλά φαίνονται φεμινιστικές, για να υποστηρίξει τον του. Τα μηνύματα αυτές τις δύο μέρες ήταν ασταμάτητα τόσο που ένιωσα σαν εισβολή. Και όταν απαντούσα σε κάποια νόημα ήμουν στη δουλειά μου, σχολίασε ότι μάλλον δεν έχω πολλή δουλειά για να στέλνω. Και δεν σας τη λέει κανείς εκεί, ε? πάντα. Ναι, ε, ήθελε να σου πει ότι αυτός δουλεύει σκληρά. Και ότι αυτός στη δουλειά του σκοτώνεται, ενώ εσύ κάθεσες στο γραφείο τον κόλο σου, sorry για την έκφραση, γιατί έτσι, αυτό, αυτό θα σκεφτόταν από μέσα του, και δεν κάνεις τίποτα και στέλνεις μηνύματα και πληρώνεις και περισσότερα από αυτό. Πώς το αμάς. Με ρώτησε αν έχω αγόρι, του είπα όχι. Τότε εκείνο εκείνος σου είπε αυτό που είχε προγραμματίσει από πριν να σου πει. Ότι είναι το ακριβώς αντίθετο του σπαλιάρα, ο Σπαλιάρα, θυμάστε, είναι ένα μοντέλο μισό παφίτη. Βγάζουμε ωραία φιντάνια εκεί στην περιοχή μα. Νομίζω η μάνα του είναι από την Πάφο. Μοντέλο που είχε δηλώσει ότι είχε πάει με 4.000 γυναίκε κάποτε και ότι αυτό έχει πάει με τέσσερις γυναίκε που ήταν όλε σχέσει. Μπράβο! Ηθικό αγόρι! Μπράβο! 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 Γιατί να έχει ανάγκη να δηλώσει ότι πήγε με 4.000 γυναίκε ή με 4 γυναίκε ή με 5 γυναίκε ή με 7 γυναίκε ή με 8 γυναίκε ή με 200 γυναίκε ή 1.000 γυναίκε ή 2.000 γυναίκε. Γιατί να νιώθει την ανάγκη όταν φλερτάρει να πει τον αριθμό των γυναικών με τι οποίε έχει πάει. Ή τον αριθμό των ανδρών με του οποίου έχει πάει. Ή να ρωτήσει την κοπέλα, αν είσαι άνδρα και φλερτάρει την με κοπέλα, με πόσε σου έχει πάει ή με πόσε έχει πάει. Η ερώτηση αυτή καθ' αυτή με πόσους έχει πάει ή με πόσες έχει πάει είναι εξαιρετικά προβληματική και καταδεικνύει έναν άνθρωπο γεμάτο κοινωνικά στερεότυπα και προκαταλήψει έναν άνθρωπο που έρχεται από το βαθύ, σκοτεινό, σαβούρκο παρελθόν. Μου είπε ότι δεν του αρέσουν οι ξεπέτε, γιατί τις έχει συνδυάσει με κάτι όμω σαν μπριζόλα και του βγάζουν βρωμιά. Όχι ότι θα κάτσει να πει ότι είναι λάθος, ενώ είπε ότι είναι κάτι ομό σαν και του βγάζουν βρωμιά, δεν λέει ότι είναι λάθο. Πω πω τι παράλογο και πώ αντιφάσκει και αντιφάσκει συνέχεια. Ο άλλο να πηγαίνει από εδώ και από εκεί. Όχι ότι θα κάτσει να πει ότι είναι λάθο ο άλλο να πηγαίνει από εδώ και από εκεί, αλλά δε που έχουν καταλήξει, ειδικά οι άντρε δηλαδή. Λοιπόν, αυτό επειδή έχει πάει μόνο με τέσσερι, αν έχει πάει με τέσσερι, δεν ξέρουμε, ούτε μα ενδιαφέρει, ούτε μα αφορά, α το πάρουμε και αυτό που λέει είναι η αλήθεια. Προφανώ φθονεί αυτού που έχουν πάει με περισσότερε, Οπότε λέει, όχι ότι θα κάτσει να πει ότι είναι λάθο, ο άλλο να πηγαίνει από εδώ και από εκεί, αλλά δεν που έχουν καταλήξει, ειδικά οι άντρε. Δηλαδή, έρχεται το, το και τη λέει: Εγώ είμαι καλύτερο από όλου του άντρε. Ε, οι γυναίκε δείχνουν βυζιά και κόλλο και οι άντρε βλέπουν βυζιά και κόλλο, αλλά εγώ δεν βλέπω βυζιά και κόλο. Εγώ βλέπω άνθρωπο. Βασικά αυτό θέλει μία να την υποτάξει και να την έχει όλη μέρα να λέει τι μπουρδολογίε του, τι οποίε θα βαφτίζει φιλοσοφίε και αυτού λέει: Παπα, αγάπη μου, πόσο έξυπνο! Πόσο τυχερή είμαι που με επιλέγει! Μίλησε μου κι άλλο άσχημα, υποτίμησε με κι άλλο, βρήσε με κι άλλο. σω θεωρεί τον εαυτό το ανώτερο. σω σίγουρα θεωρεί τον εαυτό το ανώτερο. Αλλά όπω όλοι οι ναρκιστέ από τη μια θεωρούν τον εαυτό του ανώτερο και από την άλλη είναι γεμάτη Γιατί κακά τα ψέματα, Χωρί να σημαίνει ότι ε, θεωρώ ότι πρέπει οπωσδήποτε οι άνθρωποι να κάνουν σεξ χωρίς συνέστημα ή οπωσδήποτε δεν πρέπει οι άνθρωποι να κάνουν σεξ χωρίς συνέστημα, αλλά θεωρώ ότι για να μπορέσει κάποιο να κάνει σεξ χωρί συνέστημα, σεξ έξω σχέση, πρέπει να έχει και μια αλφα-αυτοπεποίθηση σωματική. Δεν σημαίνει ότι σα συστήνω να το κάνετε, αλλά το παρατηρώ. Ότι ένα άνθρωπο ο οποίο νιώθει ιδιαίτερα μειονεκτικά για τον εαυτό του και δεν νιώθει ιδιαίτερη ασφάλεια μέσα του, ότι είναι ωραίο άντρας ή ωραία γυναίκα, ότι είναι σεξι, ότι είναι αξιαγάμητο, ότι είναι αξιαγάμητη, ότι είναι αξιαγάπητο, αξιαγάπητη, δεν πάει εύκολα να κάνει σεξ με ένα πρόσωπο με το οποίο δεν γνωρίζει και δεν του έχει επιβληθεί ψυχολογικά. Γιατί μπορεί, αν πάει να κάνει σεξ με ένα άτομο που δεν γνωρίζει, να του πει και κάτι και να καταρρεύσει το εύθραυστο εγώ του. Και αυτό είναι και ένα λόγο που πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ, ακόμη και αν θα επιλέξουμε συνειδητά να κάνουμε μία ξεπέτα ή ένα one night stand ή ένα επεισόδιο σεξουαλική φάση χωρί συναισθήματα, να επιλέγουμε να μην το κάνουμε με έναν άνθρωπο που μα βγάζει αρνητικότητα, τοξικότητα και νέγκινγκ. Και είναι καθαρά προσωπική επιλογή του κάθε ανθρώπου πώς θα διαχειριστεί τη σεξουαλικότητα του, τον ερωτισμό του και αναλόγως της φάσης που διανύει στη ζωή του, αναλόγως του πώς περνάει, αναλόγως του πώς νιώθει. Όταν ρώτησε για την τελευταία μου σχέση, ανέφερα ελάχιστα πράγματα και άρχισε πάλι να λέει «εγώ δεν θα το έκανα έτσι». Τι ξερόλας, πω, που το ξερολίνι, είναι ένα ξερολίνι. Και σταμάτησα εγώ πλέον να του μιλάω, αποχώρησα ευγενικά. Έστειλε πιο αραιά κανα δύο φορές ακόμα και μετά αποφάσισα να μπλοκάρω, οπότε και μπήκα να το κάνω και με είχε ήδη unfollow. Ε, βέβαια, δεν τσιμπούσες πλέον, πάει αλλού να ψαρέψει. Δύο φίλες μου, όταν τους έβαλα να ακούσουν τα ηχητικά του περί γυναικών και όταν τους λέω κορίτσια, μάπα το καρπούζι, μισογίνες και επικριτικός, μου είπαν ότι είμαι υπερβολική και ότι μην ψάχνω σε όλους ένα αρνητικό Ό,τι μπορεί να έχει μπουχτίσει ο άνθρωπος που δείχνουν όλες τον κόλο του στα social και μπορεί να σε ξεχώρισε. Οι γυναίκε είναι όντω πιο όρημε, δίκιο έχει και δεν σου λέει τι να κάνει, απλά λέει τι θα έκανε αυτό και μην ψάχνει να σκέφτονται όλοι όπω εσύ κλπ. Οι φίλε σου είναι ξεκάθαρο ότι δεν κάνουν ούτε ψυχοεκπαίδευση, ούτε ψυχοθεραπεία και είναι ξεκάθαρο ότι θα ήταν πολύ κατάλληλε υποψηφίε για να τι κακοποιήσει ναρκιστικά αυτό ο τύπο. Δεν επηρεάστηκα στην αποφασή μου, γιατί αν νιώθει άβολα ενώ δεν τον έχει δει καν, άστο. Αυτό ξαναπέστο. Εάν νιώθει άβολα ενώ δεν έχει δει καν τον άλλον ή την άλλη, άστο. Ωστόσο, άρχισα να αναρωτιέμαι ρω... για τα κριτήριά μου και να λέω τα κορίτσια σου είπαν έτσι και όντω δεν γίνεται όλοι όσοι γνωρίζει να έχουν θέμα. Μήπω έχω εγώ θέμα. Ναι, έχει θέμα. Βεβαίω έχει θέμα που δεν είσαι ναρκιστήστρια. Δεν έχει θέμα που δεν είσαι πλέον παλαβή εξαρτώμένη. Είσαι μια αφυπνισμένη συνεξαρτώμενη, οπότε το βλέπεις. Έτσι και σου έστειλα, ήθελα να ακούσεις κι εσύ, Ίσως πάλι κατά βάθο ήθελα να ακούσω ότι δεν είμαι περίεργη που δεν βρίσκω άνθρωπο να συνδεθώ ερωτικά. Αμφισβήτησα για λίγο την κρίση μου, έπειτα από τόσε αποτυχίε, ενώ το έστειχτο έλεγε όχι. Με ατελείωτη εκτίμηση, ευγνωμοσύνη και πολύ, πολύ αγάπη. Πολύ, πολύ αγάπη στέλνω κι εγώ σε εσένα. Στέλνω κι εγώ σε όλους τους ανθρώπους οι οποίοι προσπαθούν και αγωνίζονται για να γίνουν μια καλύτερη εκδοχή του εαυτού τους και οι οποίοι προσπαθούν και να ξεπεράσουν τον τραύμα που τους έχουν αφήσει οι κακοποιητικές σχέσεις του παρελθόντος και προσπαθούν συνειδητά να μην μπουν ξανά σε κακοποιητικές σχέσεις. Θα σου συστήσω κάτι για τις φίλες σου. Δείξε τους αυτό το βίντεο. Και πες τους αυτό το βίντεο μου τα απάντησε η ψυχολόγο, η οποία ασχολείται με ζητήματα σχέσεων στο ψυχοεκπαιδευτικό τη κανάλι στο YouTube, η οποία έχει κάνει και αυτό το playlist για τον αρκισμό, και αυτό το playlist για τη συνεξάρτηση, και, και αυτό το playlist για το τι προσέχουμε, πώ διαχειριζόμαστε μια νέα γνωριμία, φλερτ και dating κλπ. Και, και αν οι φίλε σου σου πούν τι είναι αυτέ οι βλακίε που κάνει και ακού αυτή την ψυχολόγο που δεν ξέρει τι τη γίνεται, νομίζω εκεί θα έχει καταλάβει ότι με τις φίλες σου βλέπετε διαφορετικά τα πράγματα. Υπάρχει όμως και μια περίπτωση, οι φίλες σου, παρακολουθώντας αυτό το βίντεο και παρακολουθώντας ίσως και άλλα βίντεο από το κανάλι, να αρχίσουν να καταλαβαίνουν ότι ότι η λάμπη δεν είναι χρυσός και ότι υπάρχουν άνθρωποι δόλοι, άνθρωποι οποίοι άλλα λένε, άλλα κάνουν και άλλα εννοούν, και αν είσαι αρκετά εκπαιδευμένο, ψυχοεκπαιδευμένο πάνω σε αυτά τα ζητήματα, μπορεί και από το γραπτό ακόμη λόγο του αλλού να καταλάβει τι θέλει στην πραγματικότητα να πει που το λένε ξεκάθαρα. Το λένε ξεκάθαρα. Θα σα διαβάσω κλείνοντα τι κόκκινε σημαίε, τι δηλώσει οι οποίε είναι πραγματικά. Λένε, φωνάζουν μπλοκ, μπλοκ. Εντελώ. Total block. Λοιπόν. Και εσύ είναι. Του λες ότι δουλεύει σε γραφείο και σου λέει εγώ δεν μπορώ την καθιστική δουλειά. Εγώ δεν μπορώ τη χαρτούρα. Εγώ είμαι υπερκινητικός. Σου λέει από τους φίλους σου μαθαίνεις πράγματα, δεν συνδέεσαι. Είμαι αντικοινωνικός και υπερεπιλεκτικός. Η Αθήνα είναι ένας βούρκος. Έχουμε χάσει το νόημα και πλέον το χρήμα μιλάει και μας έχουν φτιάξει πλαστές ανάγκες και θέλει γνώση και παιδεία για να κάνεις κάτι που σε γεμίζει. Φιλοσοφίες του να μην ποτεί. Δεν θα ρωτά κανένα για τη γνώμη του, ενώ εγώ σου λέω συνέχεια τη γνώμη μου. Και φυσικά η κορονίδα των δηλώσεων. Ε, φταίει το ίντερνετ που δεν μπορούμε να το ελέγξουμε. Ναι, φταίει το ίντερνετ που δεν μπορούν αρκετοί ναρκιστέ να, να ελέγξουν τα θύματα του πλέον, γιατί μπαίνουν και στο ίντερνετ και ακούνε και κανένα ψυχοεκπαιδευτικό βίντεο και ξυπράνε. Έχει αλλάξει ο άντρα και η γυναίκα. Η γυναίκα έχει μεγαλύτερο βάρο γιατί είναι πιο έξυπνη. Για τον άντρα και του δείχνει τι πρέπει να κάνει. Και με το δείχνει βυζιά και κόλλο, και, αυτό θα βλέπει. Και μην παρεξηγηθώ, αγαπώ πολύ τη γυναίκα, αλλά τη γυναίκα, όχι το δίποδο που θέλει να το παίξει φιλοσοφημένη και πετά δύο-τρει λέξει που έχει δει στο Ιντερνετ. Άνθρωπο που λέει τη γυναίκα δίποδο. Άνθρωπο που υποβιβάζει όλε τι γυναίκε στα βυζιά και στον κόλλο. Άσε μας, κουκλίτσα μου. Άσε μας. Άσε μας κουκλίτσα μου, μη σου πω κιόλα ότι πέρα από τον έντονο μισογυνισμό του, πέρα από τον έντονο μισογυνισμό του, διακρίνω και ένα μισανδρισμό Για τους άλλους άνδρες που έχουν πάει με περισσότερες γυναίκες. Και ίσως να υποβόσκει και κάτι άλλο. Γιατί βλέπει, οι γυναίκες δείχνουν τα βυζιά τους και τον κόλλο τους και καταστρέφουν τους άνδρες. Οι οποίοι, οι οποίοι, βλέπουν γυναικεία βυζιά και γυναικείου κόλου. Με πιάνετε, τι μπορεί να υποβόσκει. Με πιάνετε, τι μπορεί να υποβόσκει. Είμαι σίγουρη ότι περισσότεροι θα με πιάσετε. Μισανεντρισμό, αλλά ίσω και μια εσωτερική φεμινή ομοφοβία, χωρί να γνωρίζω. Δεν μπορώ να ξέρω. Αλλά ασχολείται πάρα πολύ με το που, τι κάνουν οι άλλοι άνδρε και τι κοιτάνε οι άλλοι άνδρες και αν γαμάνε όχι οι όχι άλλοι άνδρες και αν έχουν καταστροφεί οι άλλοι άνδρες και αν οι γυναίκες έχουν χαλάσει τους άλλους άνδρες. Επίσης θέλω να πω το εξή αυτονόητο <laughs> ότι υπάρχει μια έκφραση που στα αγγλικά λέγεται chick to chick που είναι οι γυναίκες οι οποίες στηρίζουν τις γυναίκες στηρίζουν τη γυναικεία θέση και είναι και το chick to dick που είναι οι γυναίκες οι οποίες στηρίζουν την ανδρική θέση. Οι φίλε σου, με αυτό που σου είπαν, ήταν chick to dick. Το παράδειγμα που είναι έτσι πολύ συνηθισμένο και χρησιμοποιείται για να καταλάβουμε τη διαφορά μεταξύ του chick to dick, γυναίκα που υποστηρίζεται γυναίκα, η chick to dick, γυναίκα που υποστηρίζει το πουλίν, δεν που σημαίνει πουλί στα αγγλικά, είναι το παράδειγμα ενό ανθρώπου που κάθεται πάνω στον μπαρ και λέει: Πώ, φοράει βέρα. Και λέει: Πώ, πω, πω, η γυναίκα μου με βασανίζει και είναι μια πρίχτιδα δασά και είναι μια έτσι και είναι μια αλλιώ. Και η άλλη γυναίκα δίπλα τον παρηγορεί. Είναι chick to dick. Ενώ αν ήταν chick to chick, θα του έλεγε: Η γυναίκα σου είναι πρίχτισα και η γυναίκα σου σε βασανίζει. Πού είναι η γυναίκα σου τώρα που εσύ κάθεσαι εδώ στον μπαρ και μου τη ρίχνει σε μένα. Πήγαινε στη γυναίκα σου. Σίγουρα η γυναίκα σου έχει λόγο για να γκρινιάζει. Και ένα λόγο είναι ότι κάθεσαι απόψε τον πάρε εδώ πέρα και την κατηγορεί ενώ δεν είσαι μαζί τη να προσπαθεί να φτιάξει τη σχέση σου. Λοιπόν, είναι μια πραγματικότητα, είναι μια σκληρή πραγματικότητα ότι. Όσο εξελίσσεσαι και ψυχοεκπαιδεύεσαι, είναι πιο δύσκολο να βρει άνδρα ή γυναίκα. Όχι γιατί λιγοστεύουν οι άνδρε και οι γυναίκε, αλλά γιατί πλέον βλέπει ξεκάθαρα την τοξικότητα και τον egging, και την αρνητικότητα, και τον μισογενισμό, και τον μισανδρισμό, και οι διάσεις. Δεν μπορείς να προχωρήσεις. Και έτσι, ο Παναγία μου, προστατεύεσαι από μια άλλη κακοποιητική σχέση. Τι κακό και αυτό να προστατευτείς από μια κακοποιητική σχέση. Σας χαιρετώ, σας χαιρετώ. Είμαι περίεργη, θα σας αρέσει αυτό το βίντεο.